ένα από τα τρία ρωσικά πολεμικά πλοία, το αντιτορπιλικό Ναύαρχος Παντελέγεφ, επισκέφθηκε το απόγευμα ο Υπουργός Άμυνας Φώτης Φωτίου. Τον συνόδευαν ο Ρώσος πρέσβης στην Κύπρο, ο υπαρχηγός της Εθνικής Φρουράς και ο διοικητής του ναυτικού. Σε δηλώσεις ο κύριος Φωτίου μετά την ξενάγηση που είχε στο ρωσικό αντιτορπιλικό ανέφερε ότι στόχος είναι να καταστεί Κύπρος πρωταγωνιστής στα τεκτενόμενα της περιοχής. Οι εξελίξεις στην περιοχή τρέχουν, είναι πολύ ευαίσθητες και όσον αφορά τη Συρία ασφαλώς. Βρισκόμαστε σε μια ευαίσθητη περιοχή και τέτοιες συνεργασίες νομίζω ότι προωθούν την ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή. Αντιλαμβάνεστε επίσης ότι τέτοιες επισκέψεις όταν γίνονται από τέτοιες χώρες αναδεικνύουν τον σημαντικό πλέον γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό ρόλο της Κύπρου. Ο Υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε την επίσκεψη στον Ναύαρχο εξαιρετική σημασία, αφού την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να μεταβεί στη Μόσχα, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ρώσο ομολογό του. Θα έχω την ευκαιρία να συζητήσω μια σειρά από θέματα που άπτονται των διμερών σχέσεων των δύο χωρών, ιδιαίτερα των δύο Υπουργείων, και στόχος των δύο χωρών είναι να είμαστε πρωταγωνιστές όσον αφορά την ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή. Ερωτηθείς ο Υπουργός Άμυνας κατά πόσο συζητείται θέμα παροχής διευκολύσεων στη Ρωσία μέσω του λιμανιού της Λεμεσού, ο κ. Φωτίου απάντησε πως δεν έχει ζητηθεί κάτι συγκεκριμένο και ότι τέτοιες διευκολύσεις θα συνεχίσει Κύπρος να τις παρέχει στη Ρωσία όπως και σε άλλες χώρες στο πλαίσιο του σημαντικού της ρόλου στην περιοχή.